Γεια χαρά σε όλους. Βρισκόμαστε στην Κρακοβία. Η Κρακοβία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας και μάλιστα για 500 περίπου χρόνια υπήρξε η πρωτεύουσά της. Βρισκόμαστε στην κεντρική χριστουγεννιάτικη αγορά, Christmas Market, εδώ στην πόλη της Κρακοβίας. Όπως βλέπετε, έχει πολύ κόσμο και έχει βέβαια αρκετό κρύο. Εδώ δεξιά-αριστερά υπάρχουν διάφορα μαγαζιά, κυρίως με φαγητά, παραδοσιακά, τα οποία μπορεί κάποιος να πάρει, και επίσης και ποτά. Βρισκόμαστε στην πύλη του Αγίου Φλωριανού, μια πάρα πολύ ωραία πύλη. Έχω βάλει εδώ διπλή κάμερα, βλέπετε εμένα που σας τα λέω. Σας δείχνω εδώ και την πύλη. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να σας τη δείξω με το φως της ημέρας που φαίνεται πολύ πιο ωραία. Αλλά δυστυχώς, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, είναι 4 η ώρα και ήδη από τις 3 έχει νυχτώσει. Είναι νύχτα έξω, οπότε αναγκαστικά κάτω από αυτές τις συνθήκες θα κάνω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η πύλη, πολύ ωραία. Όπου ουσιαστικά μου θυμίζει, να σου πω την αλήθεια, και την πύλη που είχαμε ξαναδεί σε προηγούμενο βιντεάκι μας στην Βρατισλάβα, όπου σηματοδοτούσε την έναρξη της βασιλικής διαδρομής. Παρόμοια σημασία έχει και εδώ αυτή η πύλη. Πολύ ωραία, ο κόσμος όπως βλέπετε δεν λογαριάζει το κρύο. Εγώ κρυώνω πάρα πολύ. Εδώ κάνουν τις βόλτες τους, πολύ ωραία. Οπότε πάμε να σας δείξω και παρακάτω εδώ την περιοχή, τα όμορφα τα κτίρια, τις εκκλησίες, τις πλατείες, και θα πάμε φυσικά και στο Christmas Market να δούμε πώς έχουν στολίσει. Εδώ βλέπετε την παραδοσιακή ζαπικιάνκα της Πολωνίας και σίγουρα αξίζει να έρθει να το φάτε όταν επισκεφτείτε την Πολωνία. Βρισκόμαστε στο λόφο Κουτσιόσκο. Πρόκειται για ένα τεχνητό λόφο, τον οποίο το κατασκεύασαν οι Κρακοβιανοί σε ανάμνηση του πολωνού εθνικού ηγέτη Κουτσιούσκο. Το ύψος του βουνού αυτού είναι 326 μέτρα και όπως βλέπετε έχει αρκετό κρύο εδώ πάνω.
Εδώ βλέπετε, βρισκόμαστε σε ένα πολωνικό εστιατόριο, πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερο και όμορφος ο χώρος και το φαγητό ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Δοκιμάσαμε διάφορα έτσι παραδοσιακά πιάτα της πολωνικής κουζίνας. Μας είπε στην αρχή η σερβιτόρα ότι οι μερίδες ήταν αρκετά μεγάλες, δεν το πολύ πιστέψαμε, αλλά εν τέλει είδαμε ότι οι μερίδες ήταν τεράστιες. Οπότε, εάν πεινάτε, πιστέψτε με, εδώ θα φάτε πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ γευστικά. Και οι τιμές ήταν ικανοποιητικές. Πώς θα σας φαινόταν η ιδέα να εξερευνήσετε ένα από τα πιο παλιά και ιστορικά αλατορυχεία της Ευρώπης? Όπως έχετε καταλάβει, βρισκόμαστε στο παλαιότερο αλατορυχείο της Ευρώπης στην Πολωνία και σήμερα μαζί θα το εξερευνήσουμε. Πάμε! Κατεβαίνουμε 64 μέτρα κάτω. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο 47ο μέτρο. Έχουμε δηλαδή και κάθε σκάλα που κατεβαίνουμε είναι από ένα μέτρο περίπου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 48. Δηλαδή έχουμε κάνει 48 σβούρες με τις σκάλες αυτές τις ξύλινες. Είναι λες και δεν έχουμε ποτέ ξεκινήσει και κάνω συνέχεια το ίδιο πράγμα. Ευτυχώς δεν θα χρειαστεί να το ανέβουμε αυτό. Υπάρχει ασανσέρ στο τέλος της διαδρομής. Αλλά είναι κάτι το οποίο πιστεύω αξίζει. If you want, you can use your phones. You just need to stick lanterns to the floor, and then you can check how pure sound is under your feet. Δεν βλέπουμε το πόσο αγνό είναι το αλάτι. Όπως επίσης στο φακό είναι πάρα πολύ αγνό και μπορούμε και εμείς να βρούμε με το κινητό μας διάφορα τέτοια σημεία που να φαίνεται το πόσο αγνό είναι το αλάτι. Εδώ που πατάμε το πάτωμα είναι από αλάτι. Το χρώμα όπως βλέπετε είναι λίγο μαύρο, αλλά υπάρχουν και αγνά σε μια ουσία και προηγουμένως, τα οποία είναι καθαρό αλάτι. The second time. It forms salt cauliflower and salt stalactite salt sometimes. Miners call salt spaghetti. This is just table salt, so if you want to, you can touch it here. See? So he decided he's not going to come down here to carve his sculpture, so miners. That's because miners really often have to move between the levels. They could use stairs carved themselves. Είναι μια εκκλησία η οποία είναι ενεργή ακόμα και σήμερα. Η εκκλησία χτισμένη από αλάτι. Και κάθε Κυριακή πρωί γίνεται εδώ πέρα συνάθρηση. Ακόμα γίνονται και γάμοι εδώ πέρα.
Όπως βλέπετε, μετά από λίγα χρόνια εξέλιξαν τον τρόπο με το οποίο μεταφέρουν το αλάτι και βάλανε τα άλογα να δουλέψουν κάτω εδώ. Το τελευταίο άλογο έφυγε από το ορυχείο το 2002. Συνήθως τα άλογα δεν μπορούσαν να ζήσουν μετά από αυτό και αρκετά πεθάνανε. Το τελευταίο όμως έζησε 17 χρόνια μετά, αφού ανέβηκε στην επιφάνεια της γης, σε μια φάρμα, μόλις το 2002. Σκεφτείτε δηλαδή περίπου 22 χρόνια πριν. How can I take it with me to Poland? At a salt mine that my father gave me as a wedding gift. I left my homeland for Krakow, where I was to marry Prince Boleslav. My father, the King of Hungary, wanted to give me gold and jewels, but I asked him for salt. They have no salt in Poland, I explained to my father, and thus I was given an entire salt mine and a dozen miners. What was I supposed to do with the gift? And suddenly, a strange thought occurred to me. I came to the mine shaft, took off my engagement ring, and threw it into the mine. When we arrived to Poland, I asked the miners to look for salt. They came back a few days later. The oldest of them approached me. He held a small lump of salt in one hand and my engagement ring in the other.
Ωραία, θα πάω.